Αρίστης στο όνομα δε που είναι και έτον Βουργενέτας στο χωρίο να του μικρόν έτον Ματσουκέτας. Έναν ημέρα έρθανε στο σπίτι να τζανταρμάδες θέλε να παίρνα τον Σασχέρ διώξαν αχτής παράδες. Αυτό σε Κρήτη ο Ρασίν με 2-3 παιδεία. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μία εκδήλωση, σε μία ακόμα εκδήλωση του Συλλόγου Ποντίων Έδεσας, ο Άγιος Θεόδωρος Καβράς. Δεν θα πω πολλά λόγια, γιατί νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Έχουμε δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους και εισηγητές που θα παρουσιάσουν το βιβλίο μας. Το συγγραφέα νομίζω το γνωρίζετε, είναι ο κύριος Γεώργιος Φωτιάδης. Και θα μιλήσουν για το βιβλίο και γενικά θα κάνουμε και μια συζήτηση για την ιδιαίτερη πατρίδα μας, ο κύριος Γιώργος Παναγιωτίδης και ο κύριος Απόστολος Ασλανίδης. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα μικρό απόσπασμα, ένα ποίημα που θα το βρείτε στο εξώφυλλο, στο πίσω εξώφυλλο του βιβλίου, το οποίο αντικατοπτρίζει τον συγγραφέα, μας το συστήνει από ψυχής και μετά θα διαβάσω το βιογραφικό του και η συνέχεια θα είναι με τους ομιλητές μας. Το νεορό, το νεορό ταξίδι μου. Το μικρό χωριό των προγόνων ονειρεύτηκα τη νύχτα εγώ σήμερα και πως τάχα στους δρόμους που ήμουνα ήταν όνειρο αλλά αληθινό. Τους Άγιους του χωριού επιθύμησα και μια στάση στον Άγιάννη σταμάτησα, ένα κερί με βλάβια άναψα προσκυνώντας Παναγιά και Χριστό. Κουρασμένος, διψασμένος σταμάτησα στη Καβέα. Η σκιά του για λίγο δροσερό το νερό που μου δώσανε ήταν βάσανο πραγματικό. Βαθιά επιθυμία μου ήταν ένα όνειρο χρονών πολλών, μια συνάντηση, μια αγκαλιά με τη ρίζα μου, του Αρίστη με τα χρόνων εκατό. Περπατούσα στους δρόμους που βάδισε και πατούσα το χώμα που πάτησε, στα σοκάκια τον ψάχνω ρωτώντας, ίσως κάπου θα βρίσκεται εδώ. Αυτός λοιπόν είναι ο συγγραφέας μας. Είναι ο κύριος Φωτιάδης Γεώργιος του Στυλιανού και της Γαλήνης, το γένο του Πετρίδη. Γεννήθηκε το 1957 στην Έλεσσα και διαμένει στα Σεβαστιανά του Δήμου Εσκίδρας. Είναι παντρεμένος με την Αθηνά Τσιρακίδου από το κάτω γραμματικό του Δήμου Έλεσσας και έχει 3 παιδιά και 2 εγγόνια. Ήταν υπάλληλος στον ΕΛΤΑ στην Καριώτησα Γιαννιτσών, στα Γιαννιτσά, και στη Σκίδρα από όπου και συνταξιοδοτήθηκε το 2018. Είναι πτυχιούχος βυζαντινής μουσικής και ιεροψάτης 30 και πλέον χρόνια. Μετά τη συνταξιοδότησή του ασχολείται με τη λαογραφία και την έρευνα της τοπικής ιστορίας του χωριού που διαμένει. Το πρώτο βιβλίο που εξέδωσε ήταν το «Γούργενη και Γούργενέ» το 1994. Διατέλεσε ταμεία στην Εύση Μολέσης Σκίδρας και στο Σύλλογο Ποντίων του Σεβαστιανών, ο Πυρίχιος. Ήταν πρόεδρος της Επιτροπής των Εκδηλώσεων που έγιναν το 2014 Πόντος Μικρά Ασία Σεβαστιανά, 100 χρόνια μετά, που στέφθηκα με μεγάλη επιτυχία και επί την επόμενη χρονιά εξέδωσε το επιτυχιακό αφαιρεώμα τους. Το 2021 εξέδωσε το βιβλίο «Τα Σεβαστιανά του Νομού Πέλλας» από το 1914 έως το 1949. Στο οποίο συμπεριλαμβάνει περί τις 500 και πλέον φωτογραφίες. Είναι συλλέκτης παλαιών φωτογραφιών, αντικειμένων γεωργικής και οικιακής χρήσης και κάτοχος πλήθους βιβλίων ποντιακού, θρησκευτικού και βυζαντινής μουσικής περιεχομένου. Σας εύχομαι να περάσετε υπέροχα. Αυτά που θα υποθούν νομίζω θα μας αγγίξουν όλους και θα αντλήσουν και σημαντικές πληροφορίες και από τους τρεις ομιλητές μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Εύχομαι στον καθένα σας και στην καθενιά χρόνια πολλά με υγεία, κάθε ευτυχία για τις οικογένειές σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
εκφράζω τη συντριβή μου και τη συγκίνησή μου για τα δύο παλικάρια που χάθηκαν. Ευελπιστώ η Θεία Πρόνοια να δώσουν κουράγιο σε αυτές τις οικογένειες. Είναι παιδιά της Ελλάδας. Εκφράζω επίσης τη συγκίνησή μου που σας βλέπω, γιατί πραγματικά εντυπωσιάζομαι από την παρουσία σας. Είναι πολύ όμορφο να γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Τον Γιώργο τον Φωτιάδη τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Θα πω μόνο 2-3 κουβέντες για όλους αυτούς που προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο, να μελετήσουν, να καταγράψουν τόσο την ιστορία των προγόνων, όσο και την ιστορία ξεχωριστών ανθρώπων. Και ένας από αυτούς, για τον οποίο θα μιλήσει ο φίλος μου, ο Αποστόλης Ασκανίδης, είναι ο Αριστίδης Πετρίδης. Εγώ θα προσπαθήσω να σας βάλω λίγο στο κλίμα, γιατί δεν γνωρίζω βεβαίως και όλα, πώς έχει προσπαθήσει ο καθένας για να μπει μέσα στο πνεύμα, να μάθει, να αφομοιώσει, να ταξινομήσει και να συσχετίσει αυτήν την τεράστια ιστορία. Την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού. Όταν ήμουν 29 χρονών, δεν γνώριζα τίποτε. Στο γυμνάσιο και στο λύκειο, αλλά και στο πανεπιστήμιο, τελείωσα την Πάντιο, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης. Τίποτα δεν μου έλεγε ότι γνωρίζω κάτι παραπάνω από το ότι υπήρχε μία αυτοκρατορία του Πόντου κάτω εκεί στην Τραπεζούντα. Έτσι, φτιάχνοντας ένα σύλλογο στο χωριό μου, κατάγομαι από τον Τροχόρη, τον Αθλητικό Εκπαιδευτικό Σύλλογο Αριστοτέλη Τροχορίου, ζήτησα από έναν επιφανή πόντιο το να είμαι στο Κιαχίδη Χαράλαμπο να μας μιλήσει για την ιστορία του πόντου, του ποντιακού ελληνισμού. Και είδα τον παππού μου, τον παπαδάσκαλο, τον αείμνηστο Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο. Καταρχήν συγγνώμη που δεν αναφέρθηκα στους παριστάμενους πατέρες, στους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι παρόντες. Και είδα επίσης, αυτό έγινε το 1976, ανθρώπους μεγάλης ηλικίας να κλαίνουν. Από εκεί ξεκίνησε η πορεία μου και είμαι το και τώρα απέναντί σας για να σας μιλήσω και εγώ εντάχει κάποια πράγματα που έχουν σχέση με το ποντιακό ελληνισμό. Ακούμε πόντος, πόντι. Τι σημαίνει πόντος, από πού ξεκινάει αυτό? Πόντος σημαίνει πριν από τη λέξη θάλασσα, την πιο αρχαία λέξη, πόντος σημαίνει θάλασσα. Θάλασσα μακρινή. Και θα ξεκινήσω λοιπόν από το 2000 χρόνια π.Χ. όταν το πρώτο ελληνικό φύλλο Ιώνες εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα. Το 2000 π.Χ. Έζησαν στον χώρο της Αττικής, στον χώρο της Εύβοιας και των νησιών των Κυκλάδων 900 χρόνια
και το 1100 π.Χ. με τις περίφημες ρήρες άρχισαν να καλύπτουν τον χώρο του Αιγαίου. Έχουμε μάθει για αφικισμούς. Να φεύγεις από ένα μέρος και να πας να εγκαθείς σε ένα άλλο μέρος. Ο χώρος της Μικράς Ασίας ονομάστηκε Ιωνία, άρχισε να γίνεται γνωστή στον ελλαδικό πληθυσμό από το 1100 π.Χ. Η Ιωνία έδωσε και το όνομα στην Ελλάδα σχετικά με τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Τόσο οι Τούρκοι όσο και οι άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής δεν μας λένε Γκρίς όπως οι άλλοι λαοί, μας λένε Ιουνανιστάν, δηλαδή χώρα των Ιών. Εκεί στην Ιωνία έφτιαξαν πόλεις. Έφτιαξαν τη Δωδεκάπολη. Μας είναι γνωστές η Μύλητος, η οποία έγινε πολιτική πρωτεύουσα της Ιωνίας. Από τη Μύλητο κατάγεται ο Θαλής ο Μιλήσιος. Έκαναν την Πριήνη, η οποία έγινε η θρησκευτική πρωτεύουσα της Ιωνίας. Από εκεί κατάγεται ο Βίας ο Πρίνες και αυτός ένας εκ των 7 σοφών. Όμως η Έφεσος, η Φώκια, τα Δίδυμα και άλλες πόλεις έφτιαξαν ένα μεγάλο πολιτισμό. Αναξημένης, Αναξίμανδρος, Αναξαγόρας, Θαλής ο Μιλήσιος είναι από τους γνωστούς επιστήμονες που έφτιαξαν τις πρώτες θεωρίες περί καταγωγής του κόσμου. Το 5ο π.Χ. αιώνα η Περσία ήταν ένα πολύ μεγάλο κράτος. Πέρα από τη σημερινή Περσία έφτανε μέχρι τη Μεσόγειο. Επί βασιλέως Κύρου, Καμπύση και κυρίως του Δαρίου του Ιστάδου αποφασίσανε να καταλάβουν και την Ανατολική Μεσόγειο. Ερχόμενοι λοιπόν στην Ανατολική Μεσόγειο συνάντησαν τις ελληνικές πόλεις τις οποίες είτε με το καλό είτε με το ζόρι τις κατέλαβαν, τις εκπόρθησαν και τις κατέστρεψαν. Καταστράφηκε λοιπόν η Μύλητος. Οι Αθηναίοι γνώριζαν ότι η Μιλήσια ήταν από αυτούς. Και ένας εκ των πρωτοπόρων των μεγάλων τραγικών του Εσχύλου, του Σοφοκλήτη, του Ευρυπίδη και του Αριστοφάνη, ο Φρύμιχος, θέλησε να παρουσιάσει την καταστροφή της Μιλήτου σε θέατρο της Αθήνης. Ήταν τόσο μεγάλη η συγκίνηση των παρισταμένων στο θέατρο που όλο το θέατρο έκλαιγε. Αποτέλεσμα, η Εκκλησία του Δήμου να βάλει πρόστιμο στον Φρύμιχο διότι τους ενεθύμισε οικία κακά. Αυτά είναι τα λίγα ιστορικά στοιχεία για τον Άσια, τους αρχαίους χρόνους, αλλά πρέπει να πούμε ότι η Μιλήση ειδικά ήταν μεγάλη θαλασσοπόρη και άρχισαν σιγά σιγά να επισκέπτονται και τον χώρο του Πόντου μέσω Δαρδανελίων. Είναι γνωστές Τροϊκός πόλεμος. Μπήκανε λοιπόν μέσα στον χώρο του Πόντου και φτιάξανε την πρώτη αποικία, η Μιλήση, τη Σινώπη. Η Σινώπη προέρχεται από την Μύλητο, η οποία θεωρείται Μητρόπολης του Ποντιακού Ελληνισμού και με τη σειρά της σιγά σιγά ξαναγίνονται πόλεις όπως τα Κωτίωνα, η σημερινή Ορδού, η Κερασούντα, η Τραπεζούντα, η Νόη, η Φαναγόρια, ακόμα και η αρχαία Οδυσσός που είναι δηλαδή η σημερινή Βάρνα της Βουλγαρίας, γέννησε όλος ο χώρος λοιπόν αυτός του Εξίλου Πόντου
αρχικά ονομάστηκε άξενος πόντος, αφιλόξενος δηλαδή, γιατί έβγαζε πάρα πολλές τρικυμίες και βούλιαζε τα πλοία. Τότε δεν ήταν και μεγάλα βέβαια. Κατεθυμισμόν όμως, για να εξεπαιδίσουν τον Ποσειδώνα που πίστευαν ότι ήταν ο Θεός της θάλασσας και έκανε τις τρικυμίες, ονόμασαν τον άξενο πόντο εύξενο, δηλαδή φιλόξενο. Εκεί δημιουργήθηκε πράγματι ένας πολύ μεγάλος ποντισμός και εντάξει θα πω ότι πέρασε και από πολλές αυτοκρατορίες, Ρωμαϊκή οπωσδήποτε, μετά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μετά η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αφού βέβαια φτιάχτηκε και ένα κράτος αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό, δεν θα πω τίποτα πώς φτιάχτηκε. Πάντως, υποδηλώθηκε τελικά στους Οθωμανούς 8 χρόνια μετά την άλωση της πόλης, δηλαδή το 1361. Θέλω να φτάσω όμως λίγο και να πω λίγα πράγματα για αυτά που συνέβησαν πριν από 100 περίπου χρόνια. Μια και πριν από 100 χρόνια έγινε το μεγαλύτερο γεγονός, η μεγαλύτερη καταστροφή που υπέστη ποτέ ο Ελληνισμός. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο ανέπτυξα στην Πέλα Τηλεόραση 10 χρόνια, 1912-1922. Μια δεκαετία μεγάλων επιτυχιών, μια και διπλασιάστηκαν με τους Βαλκανικούς πολέμους τα σύνορα της Ελλάδας και από 64.000 χιλιόμετρα γίνανε 120.000 χιλιόμετρα, αλλά στα 1922-23, τώρα κάνουν τα 100 χρόνια, υπέστη τη μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία της ο Ελληνισμός. Γιατί? Γιατί ο ελλαδικός χώρος, αυτός ο ξανθός βράχος, έχασε την επαφή με τη βαθιά Ελλάδα που ήταν η Μικρά Ασία. Εξορίστηκε, καταστράφηκε αυτός ο ελληνισμός που έζησε και ανδρώθηκε εκεί για 3.000 χρόνια τουλάχιστον. Τι έγινε? Στα 1908, στον χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έγινε μία επανάσταση. Ήταν πολύ διαφορετική από όλες τις προηγούμενες. Γιατί έβαλε ένα στόχο που έλεγε η Τουρκία στους Τούρκους, μία γλώσσα, μία θρησκεία, ένα έθνος. Και όσοι δεν μπορούσαν να υπακούσουν σε αυτά, έπρεπε να εξαφανιστούν. Αυτό έγινε με φυσικό αυτούργο την Τουρκία και ηθικό αυτούργο τη Γερμανία. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Γερμανία μέχρι το 1870 ήταν ένα συνοθήλευμα κρατηδίων. Ένας τεράστιος πολιτικός ο Μπίσμαρκ ένωσε τα μικρά κρατήδια της Γερμανίας, έκανε μια Γερμανία η οποία αμέσως έγινε το πιο ισχυρό κράτος της Ευρώπης. Όμως επειδή ο συνοθήλευμα κρατηδίων δεν μπόρεσε να κάνει αποικίες, τα ολοένα και αυξανόμενα εμπορεύματα, κυρίως χάλιβα, δεν είχε αποικίες που να τις τοποθετήσει. 8 χρόνια μετά, έγινε μια μεγάλη συνθήκη που αφορά την Ελλάδα, του Αγίου, του, η συνθήκη του Βερολίνου, όπου συναντήθηκαν ο γερμανικός μιλιταρισμός με την Οθωμανική εξουσία. Και εκεί πίστεψαν οι Γερμανοί ότι μέσω της τεράστιας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αφού έφτιαξαν και τον συγκληρωτικό σταθμό Κωνσταντινούπολης Βαγδάτης, μπορούσαν ένθεν κακήθεν αυτούς τους νομικούς σταθμούς να φτιάξουν πόλεις, να φτιάξουν εγκαταστάσεις και να εξουσιάσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ήρθαν χιλιάδες επιστήμονες στον χώρο της Μικράς Ασίας, στον χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μεταξύ αυτών στρατιωτικοί,
μηχανικοί, έμποροι, και μέσα από τις μελέτες που έκανα διεπίστωσαν ότι αυτή η μεγάλη αυτοκρατορία εξουσιαζόταν εμπολής από Έλληνες, από Αρμένιους, από Εβραίους, άρα θα ήσαν εμπόδιο στη δική τους εξουσία που ήθελαν να εγκαθιδρύσουν. Ένας εξ αυτών που πήρε αμέσως τον ρόλο του στρατηγού ήταν ο Λίμαν Φρονσάντας. Είναι ο ουσιαστικός ηθικός αυτοργός γενοκτονίας. Είπε δηλαδή στους Οθωμανούς, οι οποίοι λίγο νωρίτερα είχαν σπάξει 1,5 εκατομμύριο σαν αρνιά, τους οποίους εξαφάνισαν. Μη σφάξετε και τους Έλληνες όπως Αρμένιους, αλλά εφαρμόστε άλλες μεθόδους για να μην υπάρξει καταγραφή εναντίον σας όπως έγινε με τη σφαγή των Αρμενιών. Εφαρμόστε καταρχήν το λεγόμενο λευκό θάνατο. Πάρτε τους από τα παράλια και στείλτε τους στη Μεσόγειο θάλασσα. Μέσα από τις πορείες, τις κακουχίες και τις αρρώστιες θα εξολωθούν. Φαντάζεστε 2.000 χιλιόμετρα τα παιδιά, τους γέρους, όλο αυτό το πληθυσμό ήταν δυνατόν να αντέξει τέτοιες κακοχίες. Μία μορφή ορμάς και λευκός θάνατος ήταν αυτή. Η δεύτερη ήταν όλους τους άρενες ηλικίας μέχρι 60 χρονών να τους βάλουμε να δουλέψουν από το πρωί μέχρι το βράδυ με ελάχιστο φαγητό για να ανοίγουν δρόμους, να κάνουν αγκαρίες και τέτοια. Άλλη εξόντωση και αυτή, την οποία πολλοί δεν μπορούσαν βεβαίως να την αντέξουν. Και η τρίτη εντάχει, μαζεύεται τις κεφαλές τους ιερωμένους, τους επιστήμονες, αυτούς που μπορούσαν να καθοδηγήσουν τον ποντιακό ελληνισμό, περάστε τους από στρατοδικεία, με μόνο κατηγορητήριο και αποτέλεσμα από θάνατο. Έτσι, από αυτόν τον εξατραποδισμό, πολλοί αντέστησαν. Είχαν και το ηθικό δικαίωμα να το κάνουν, και τότε όταν έχεις κάποιος θέλει να σε σκοτώσει, μπορείς να αντισταθείς με νόμιμη άμυνα. Ένας εξ αυτών είναι ο Ιούρας, ο Αριστίδης, ο Πετρίδης, για τον οποίο δεν ξέρω αν έχω καλύψει το τέταρτο, θα μπορούσαμε να πούμε ώρες να μιλάμε εδώ πέρα, αλλά νομίζω ότι τα δικά μου τα όρια κάπου εδώ έχουν φτάσει και θα δώσω τον λόγο, θα πάρει τον λόγο ο Αποστόλης ο Αστραλίδης για να συνεχίσει. Απλώς θέλω να πω ότι δεν ξέραμε τίποτα μέχρι που κάποιοι σήκωσαν τα μανίκια, έμαθαν την ιστορία, κατάφεραν μέσω της Βουλής να αναγνωριστεί η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού και εμείς τώρα είμαστε εδώ και παρακολουθούμε ένα κομμάτι αυτής της πολύ μεγάλης ιστορίας. Πρέπει να ορθώσουμε ανάστημα μπροστά στην προσπάθεια να ξεχαστούν όλα αυτά. Πρέπει να συγκροτηθούμε. Πρέπει να αγωνιστούμε για να πετύχει αναγνώριση στο παγκόσμιο στερέωμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα και από μένα. Σεβαστοί πατέρες, αδέρφια, ξαδέρφια. Έτσι ονομάζουμε στον άνθρωπο, γιατί γνωριζόμαστε λίγο πολύ, ξεχνάμε τα ονόματα και έτσι λέμε γεια σου ξαδέρφια, όταν συναντιόμαστε έξω. Και έτσι είναι σωστό. Εκεί που σταμάτησε ο Γιώργος, στη Διρανιά, μην αντέχοντας τα δεινά στα χωριά και στις πόλεις, τα παλικάρια πήραν τα βουνά. Πήραν τα βουνά, μικροί, μεγάλοι, γυναίκες, άτακτοι κατσάκηδες. Κατσάκηδες είναι οι σκαστοί. Αντί να πάνε στον Τούρκικο στρατό, πήραν τα όπλα που αφήσαν πίσω οι Ρώσοι, φεύγοντας από την Ρωσία, από την Τραπεζούντα, από τον Ανατολικό Πόντο κυρίως, και πήραν τα βουνά. Εκεί όμως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κλάμα. Όπου βλέπω τον Τούρκο που κατέβαινε στα χωριά και λαϊλατούσε, τον κάνουν τα τριπλάσια. Και αυτός για να επιδικηθεί, ξεκίνησε από το Δυτικό Πόντο, Πάφρα, το Κάτ, Καμάσι, Αμισό, και όπου έβλεπε, ό,τι έβλεπε, τόσο φάζε και το ρήμασε. Δεν θα μιλήσουμε για αίμα. Έχει πολλούς γνωστούς και άγνωστους. Είναι πολύ άγνωστοι αντάρτες, οι Σαντέοι, αν πάτε στη Νέα Σάντα, δεν θα ακούσετε τη λέξη αντάρτες. Θα ακούσετε μόνο τη λέξη παλικάρια. Έτσι τα ονόμασα. Άτακτοι ήταν πάνω στα βουνά όλοι. Κάποια στιγμή, από τη μάνα πατρίδα ζητήσαν όχι πυρομαχικά, ούτε όπλα. Τέτοια βρίσκουμε, λέει. Μπαίναν στη Ρωσία και κρύβοντας κάτω από κάνα με καλαμπόκια όπλα, τα φέρνανε μέσα στον πόντο και τα μοιράζανε στα βουνά, στους αντάρτες. Ζητούσαν τι, φαντάζεστε, αξιωματικούς για να τους συντάξουν, να τους κάνουν στρατό. Γιατί όπως λέει ο Γερμανός Καρβαγέλης, ο Μητροπολίτης Αμισού και Αμασίας, μετέπειτα Καστοριάς και Ιωνίνων, ο Μακεδονουμάχος, αριθμούσαν γύρω στις 20 με 25.000 στα βουνά, όλο το πόντο. Μην ακούτε να διαχωρίζουν Δυτικός Πόντος, Ανατολικός Πόντος. Να σας πω ότι στη γειτονιά, στη δικιά μου, που είναι από τις μεγαλύτερες γειτονιές της Ελλάδας, μετά την Καλαμαριά, στο Ψαλί, στην Νέα Τραπεζούντα, στα Γιάννησά, δεν μιλούσαν ποτέ για αντάρτες. Η μισή ήταν αντάρτες. Και εκεί και εδώ. Ποτέ δεν μιλούσαν. Το θεωρούσαν χρέος τους. Και έτσι έπρεπε να μείνει. Έχει ονόματα. Αρκετά ονόματα. Παντέλαγκας, Ισφύλαγκας, Κουτσιάναστας, Τσαβουσίδης, Καρακώτας, Κουτσάμπουγιου, Βασίλουστα, Ευκλήδης, Κουρτίδης, Σάντα. Το Σπαθάρο τον έχετε ακούσει ποτέ. Αυτός ήταν ο δάσκαλος ολωνών των ανταρτών του παλικαριού της Σάντας. Αυτός έδινε οδηγίες παντού. Αρρώστησε, επίεσαν τον ψύχος και πέθανε. Και ανέλαβε ο Ευκλήδης ο Κουρτίδης. Στα τόσα χρόνια που πάω στην πατρίδα, είναι αρκετά. Στα πρώτα χρόνια ακόμα οι παλαιοί γέροντες εκεί, οι Τούρκοι, που άμα τους πεις Τούρκους λέει, όχι Τούρκος είμαι, καλά δεν είσαι ψυχία είμαστε, μα μες θάλασσας ψυχές είμαστε λέει. Θυμόντουσαν. Άλλους τους θυμόντουσαν με καλά λόγια και άλλους με μίσους. Έτσι έπρεπε να είναι, έτσι λέγανε. Και έτσι λένε ακόμα, όταν θα πάτε εκεί. Σαψούντα, Πάφρα, το κάτι Αμάσια, Σάντα, Κρόμπι, Αργυρούπολη, Επέσχη. Στη δικιά σας την περιοχή εδώ, έχετε ανθρώπους,
Έχετε κατοίκους από εκεί προς τα εδώ, οι οποίοι ήταν από το ΕΠΕΣ, ήταν από το Δυτικό Πόντο, όπως και στα ΣΕΑΣ, αν πάτε, και στα Δράμα, και του Κόφινη που λέμε. Έχουν οι συζητήσεις του Ναγιώτικης. Έχουν πολύ πόνο. Ο Δυτικός Πόντος δεν μοιάζει με τον Ανατολικό. Στην ομορφιά σας. Αν μιλήσετε με ανθρώπους που είναι από την Τραπεζούντα, από τα Σούρμενα, από τη Ριζούντα, από την Αγιονούπολη, θα σας μιλάω με άλλο τρόπο. Άμα μιλήσετε όμως με ανθρώπους που είναι από τη Σινόπη, από τη Σαμσούντα, από την Μπάφρα, από την Τοκάτι, από τη Χάζα, θα σας μιλάνε μόνο για κλάμα. Αυτοί νιώσαν πιο πολύ από όλους στο Αντάρτικο. Με τον Ανατολικό Πόντο ήταν μόνο η Σάμπτα. Αγωνίστηκαν μέχρι τελευταίας αναπνοής και έδωσαν το αίμα τους για την αντισμόνητη πατρίδα και την ελευθεριά. Λείπουν από τις σελίδες της επίσημης ιστορίας μας. Και οι νέες γενιές των ποντίων ίσως δεν μάθουν ποτέ τη ρίζα τους και την καταβολή τους. Ζουν όμως στη μνήμη και στη συνείδηση του ποντιακού λαού. Ποτέ να προσπαθείτε τους νέους, τα εγγόνια σας, τα παιδιά σας, ποτέ να μην ξεχάσουν αυτές τις σελίδες. Είναι κρίμα για τον άγνωστο αντάρτη, όπως ήταν ο Αριστίδης Πετρίδης από την Γούργενη. Μεγάλο ρόλο, όπως να ξέρετε, έπαιξε και η Εκκλησία, τα μοναστήρια κυρίως. Οι μεγάλες τροποδοσίες γινόντουσαν από εκεί μέσα, από τα μοναστήρια. Δηλαδή, ερχόταν όπλα από τη Ρωσία, είτε με μικρά σκάφη, είτε με κάρα και με διάφορους άλλους τρόπους, πηγαίναν στα μοναστήρια και από εκεί γινόταν η διανομή στα βουνά. Ο Πόντιος Αντάρτης κάποτε ήρθε και στην Ελλάδα, όταν τον διώξαν. Το καταραμένο, το 23, η τελευταία θεία και το 24, η τελευταία Αντάρτης. Εμείς εδώ, οι πόντιοι, όχι εδώ, γενικά οι πόντιοι και οι πρόσφυγες, αλλά οι πόντιοι το έχουν λίγο παραπάνω, έχουμε όπως κωμωδία τον αυτό σαρκασμό, αυτό είναι μεγάλο προσόν, και την ειλικρίνεια. Δύσκολα να συναντάς να κρυπεί ψέματα. Όμως οι άλλες δράσεις μας λένε και αχμάκητες. Δεν είμαστε ειλικρινείς, είμαστε έξω καρδιά, είμαστε εδώ. Θα σας πω για ένα, ο οποίος έχει μαύρη σελίδα και κυρίως τον τόπο μας στα Γεντζά. Επίσης και στον Χορτιάτη και στα Χανιά ακόμα. Το όνομά του ήταν Ιορδάνης Χατσερής, από το Μαυρόβατο Δράμας. Ήταν μεγάλος αθάρτης, ήταν δεξί χέρι, Κοτζιάναστας, ο Λογοτρόνιος, έτσι τον ονομάζαμε, στον πόντο, ο Κοτζιάναστας. Σε δικολόγησαν τους Γερμανούς όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Ήταν ένας από αυτούς που έσπρωχνε τα άτομα. Ξέρετε, τα Γιάννητσά είναι από τις ηρωικές πόλεις. Έχει 134 άτομα πεταμένα μέσα στο λάκκο. Τους 44 από τους Γερμανούς, από τους Σούμπερτ. Αυτός ήταν ένα από τα ίσως και το δεξί του χέρι. Είναι ντροπή για μας. Όχι για μας, όχι για τον Αντάρτη, για τον ίδιο τον εαυτό. Αλλά η ειλικρίνειά μας πρέπει εδώ να είναι πιο ευαίσθητη και να τα λέμε. Δεν τα ξέρετε αυτά, είναι άγνωστες στις σελίδες. Δεν μπορώ να κρατηθώ να μην το πω. Γιατί αυτός που έφυγε και μάθησε σε μένα να συνεχίσω, ο παππούς μου δηλαδή, είναι μέσα στον τάφο. Αυτό είναι το κομπολέτης. Ήταν ένας που τον έστειλε μέσα. Κάποτε, πρωτού 5 χρόνια, με πήρε τηλέφωνο ο Παπαπάγλος Συγχωρεμένος, ο Μητροπολίτης Δράμας. Και λέει, θα εφτάρνε πρωτομή, άγαλμα, τον Ιωδάνη του Χασερή. Και τεκινού λένε ότι εσκοτώθεσαι για νετσά τόσο, αλλά το λόγο εκεί λένε. Από την εταιρεία με και τον σκότσι που δω μέσα,
Υπάρχει κάνει μερικέ σελίδε στα δικαστήρια του Σούπερ που γίνανε στη Θεσσαλονίκη. Πρώτο από αυτού, μετά τον Πουλ και τον Σούπερ, ήταν ο Ιωδάνη Χατζερή. Μεγάλο αντάκτη στον πόντο. Δεν άντεξε, λένε. Έχω έρθει σε επαφή με δυσέγγονά του και με έλεγε: δεν άντεξε, κύριε. Έχασε τα δυο του παιδιά. Ήρθε εδώ και τον περικυκλώσανε οι Βούλγαροι και οι Γερμανοί μαζί. Τον πήραν μαζί του και εδώ θα του σταματήσω. Γιατί έχει χειρότερα πράγματα. Θα απευθυνθώ στους τραγουδιάνους. Γιατί ξέρετε η αλήθεια, εγώ θα σας λέω αλήθειες γιατί είμαι ρεαλιστής και έτσι πρέπει να είναι. Είμαι αυθμάκης πόδιος. Και τα λέω απ' έξω. Παίρνουν μικρόφωνα και τραγουδούν. Σήμερα το ονομάζουν εθνικό ύμνο. Τον Αϊτέντς Επαραπάτων, Επεριπέτανε. Που ξέρετε όλοι το τραγούδι. Αϊτέντς Επεριπέτανε, ψηλά σε εκουράνια. Είχε τσαγκία κόκκινα και το κουθούκνα μαύρο. Ακούστε όμως τι λέει. Και κράπνε και στα χέρια του, στα κάρτια του, δηλαδή στα πόδια του, παλικαρί βραχιόνιας. Βραχιόνιας παλικαριού. Και τον ρωτούσε ο άλλος. Αϊτέμ, για δώσ' να σε κρατήσει, λέει. Δώσ' με αυτό που κρατάς. Για πέιμεν όθεν γείτε. Και απαντούσε ο άλλος. Ας ο κρατού και δίμωσε, αρώθεν γείτε, θα λέω σε. Ακίσω πέραν το ρασίν, σελάτα ο πίς μέρος, μαύρα πουλία τρόγνατον και άσπρα τριγυλίσουν. Φατέστε πουλία, φατέστε, φατέστε τον καρύπτη, τον μοναχό. Στη θάλασσα έτον κολυμπετής, ωραίος κολυμπετής, σα ομάλια πεχλιβάνος, παλαιστής. Στον πόλεμο έτον όμως τραντέλενας και ρωμαϊκόν παλικάρι. Αυτός ήταν ο άγνωστος αντάρτης. Σας ευχαριστώ. Σειρά μου είναι. Πρώτη φορά βλέπω τόσο κόσμο. Είμαι συνηθισμένο να ψάω, όχι να μιλάω. Σας καλησπερίζω και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας θερμά για την παρουσία σας εδώ. Ιδιαίτερα όμως θέλω να ευχαριστήσω τον Σύλλογο των Ποντίων Άγιος Θοδόρος Γαβράς, γιατί μετά την πρόταση που έκανα στο Δέλτα Σίγμα για να αναλάβει ο Σύλλογος την παρουσία του βιβλίου μου Αριστίδης Πετρίδης, ο άγνωστος πρακτικός του Ανατολικού Πόντου, αμέσως το Δέλτα Σίγμα δέχτηκε. Ο Αριστίδης Πετρίδης άφησε τα κούκαλά του εκεί. Εδώ στην Ελλάδα ήρθαν τρία από τα αδέλφια. Στην αρχή πήγανε στη Φούφα Πτολεμαίδας, όλοι όσοι μέναν εκεί στο χωριό Γουργενή, πήγανε στη Φούφα και οι περισσότεροι μετά από μερικά χρόνια ήρθαν στο κάτω γραμματικό. Και η επιθυμία μου για να γίνει εδώ στην ένταση η παρουσίαση ήταν γιατί το κάτω γραμματικό ανήκει στο Δήμο Έδεσας. Και δεύτερον, γιατί από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου, τα μισά είναι από το κάτω γραμματικό. Πετριδαίοι, Βαβολιδαίοι, Σιρακιδαίοι, Πολυχρονιδαίοι, όσοι είναι εκεί στην αναρτημένη εκεί μέσα του Σύλλογου, όλοι οι μισοί είναι από το κάτω γραμματικό. Και ζήτησα και αμέσως δέχτηκα. Το ενδιαφέρον μου για το παρελθόν των ανθρώπων που ζούσαν τριγύρω μου στο περιβάλλον μου, στο συγγενικό περιβάλλον, ήταν από πολύ μικρός. Από μικρός αυτό το ενδιαφέρον μου οδήγησε τη συγγραφή του βιβλίου Γουργιανή του Γουργιανέ του 1994.
τότε έψαχνα και βρήκα κάτι φωτογραφίες απίθανες, οι οποίες θα τις δείτε εδώ. Λοιπόν, το ίδιο ενδιαφέρον, με το ίδιο ενδιαφέρον και το ίδιο πάθος, προσπάθησα να εμπλουτίσω ακόμα περισσότερο τις γνώσεις μου και για το χωριό και για τον Αριστείο. Όταν πήγαινα μικρός στο γραμματικό, έμαθα εκεί τους συγγενείς και στο καφενείο που πήγαινα μικρός, έμαθα ότι στο σώμα μας, το Πετρεδέικο, ήταν ένας αντάρτης εκεί στον κόσμο. Αυτό με κέντρισε την ενδιαφέρον. Ήθελα να μάθω πολλά περισσότερα και λέγανε αρκετά. Εκτός αυτού όμως είχε ο παππούς μου, ο Σωκράτης, και ένα βιβλίο να αυτό. Αναμνήσεις και νοσταλγήματα από τον πόντο μας. Είναι του έτους 1962, έδεσα Δεκέμβριο του 62. Αυτό είναι το Ανέστη Παπαδόπουλου, ο οποίος ζούσε στο Ριζάρι, εδέσεις εδώ, παρακάτω. Και ήταν σύγχρονος του Αριστείδη Πετρίδη. Αυτός έζησε και τα γεγονότα εκεί όσα χρόνια ήταν νεαρός, η δάσκαλος ήταν. Και όταν διάβασε μέσα στο βιβλίο ένα απόσπασμα ο μόνος του είχε γράψει όσα είχε ακούσει, όσα ήξερε και ο ίδιος όσο ζούσε εκεί και έγραψε 4-5 σελίδες σε αυτό το βιβλίο. Αργότερα όμως, όταν πήρα το βιβλίο του Δημήτρη Ψαθά, «Γη του Πόντου», εκεί διάβασα ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Μιλτιάδη Νυμφόπουλου, «Ιστορία της Άντας». Έγραφε ο Μιλτιάδης Νυμφόπουλος, «Εδώ στα απάτητα βουνά της Άντας βρούσαν οι 7 οπλαρχηγοί, οι 7 οπλαρχηγοί της, προστατεύοντας τον ελληνικό πληθυσμό από τους αιμοβόρους τσέτες, που ήταν ο Ευκλήδης Κουρτίδης, ο Κωνσταντίνος Κουρτίδης, ο Θεόδωρος Κουρτίδης, ο Δημήτρης Τσιρίπ, ο Κωνσταντίνος Ατέσογλου, ο Γιώργος Σισμανίδης και ο Αριστείδης Γουργενίδης. Ο Νυμφόπουλος δεν ήξερε το πιθόδο του Πετρίδης και έβαλε Γουργενίδης. Όταν το διάβασε αυτό, το τελευταίο όνομα που το διάβασα, μου αποκαλύφθηκε το μέγεθο του ανδρός. Δεν πρόκειται για έναν οποιοδήποτε άνθρωπο να το οριστείλει. Άρα αυτά που άκουγα εγώ στο χωριό ήταν αληθινά. Για να το λέει και αυτός ο Νυμφόπουλος να το γράφει μέσα στο βιβλίο. Η συλλογή και η καταγραφή του υλικού για τη δράση του Αριστείδη κανονικά έπρεπε να γίνει από πιο μεγαλύτερο, παλαιότερα. Δεκαετία του 50, του 60, παραδείγματος χάρη εδώ από τον Βασίλη τον Πολυχρονίδη, που ζούσε, ήταν πιο μεγάλος, που ζούσε και έβλεπε τον παππού του, τον Κωνσταντίνο. Ο Κούστο Κωνσταντίνος ήταν αδερφός του Αρισίδη. Έχοντας λοιπόν αυτό το πάθος για την ιστορία του σημειωτέων, που ο σημειωτέων δεν μάθαμε στα σχολεία μας, τίποτα δεν μάθαμε. Τότε έβαλα στόχο να μαζέψω όσο μπορώ περισσότερα στοιχεία για την ζωή του Αριστείδη. Από τότε παρακολουθούσα τις εκδόσεις που είχαν σχέσεις με τον αντάρτικο του Πόντου και άλλα συναφή, βιβλία. Τα εφοδιαζόμενα τα έψαχνα και έψαχνα στοιχεία σχετικά για τον Αριστείδη, για το αντάρτικο, για τη Σάντα. Έψαχνα να βρω κάπου να γράφει τη λέξη το ονοματικό όνομα του Αριστείδης Πετρίδης. Και βρήκα, εκτός από τον Παπαδόπουλο του Ανέστη και τον Δημήτρη Ψαθά και τον Νυμφόπουλο που εφοδιάστηκα αργότερα, βγήκανε πολύ αργότερα τώρα τα τελευταία το ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κουρτίδη, το αντάρτικο της Άντας, που γράφει σχεδόν κάθε μέρα τι κάνανε οι αντάρτες εκεί στη Σάντα και πώς βρούσαν. Μέσα σε αυτό το βιβλίο βρήκα πολλά που αναφέρουν τον Αριστείδη και την συνεργασία με τους αντάρτες.
Επίσης βρήκα το βιβλίο του αείμνηστου Μητροπολίτου Δράμας του Παύλου. Αυτός έγραψε ένα βιβλίο Μητρόπολη Ροδοπόλεως. Γιατί ο Αριστίδης κάποιο διάστημα ήταν καβάζης στον τελευταίο δεσπότη, τον Κύριλο, και πραγματικά βρήκα πολλά στοιχεία για την... και συμπλήρωσα λίγο πολύ το πάζλ της βιογραφίας του Αριστίδη. Και ένα άλλο ακόμα βιβλίο βρήκα, το «Όσοι δεν γέλασα ποτέ». Όταν ρώτησα κάποτε τον Κώστα τον Ποντιάρη, τον καθηγητή μας, ψάχνω στοιχεία για τον Αριστίδη Πετρίδη. Μου λέει, η Θοδώρα Ιωνίδη Καρακούσογλου έχει γράψει ένα βιβλίο που αναφέρει. Όταν το πήρα, αναφερόταν σε μια βιογραφία κάποιου Τσαχίρ Χρήστου. Τσαχιρίδης Χρήστος ήταν τον Καρακό. Αυτός για ένα διάστημα συνεργάστηκε με τον Αριστίδη. Ήταν πολύ καλός σκοπευτής και τον πήρε ο Αριστίδης σε κάποιες περιπτώσεις εκεί στον Πόντο και παραδείγματος χάρη τον πήρε κάποια φορά που ήθελε να απελευθερώσει τον αδερφό του τον Χρήστο. Ο Αριστίδης ήθελε να απελευθερώσει τον αδερφό του τον Χρήστο από την πορεία θανάτου που έκανε, που τον είχαν πάρει. Πήρε τον Χρήστο τον Τσαχίρ και αυτός επειδή ήταν καλός σοφτής, θα διαβάσει, αν πάρει το βιβλίο, θα διαβάσει αναλυτικά πώς έγινε. Όμως, δεν αρκεστέ σε αυτό, δεν σαν βιβλία. Πήγα στον Πόντο, στο χωριό του Γουργενή. Βρήκα ανθρώπους που ακούσανε γι' αυτό, μίλησα μαζί τους και μου είπαν γνωστά και σε μένα περιστατικά. Δεν διέκρινα από μέρος τους αρνητική διάθεση απέναντί του. Κάποιοι όμως τον θεωρούσαν ληστή. Τσελτέ. Ότι δεν έπαιξε σωστά ανεβαίνοντας στον βουνό. Και τι ήθελε να κάνουμε. Να πάει στα μελέτα βουνού και να σπάζει πέτρες και να ζει χωρίς φαγητό και να δεινοπαθεί. Τέτοιο παλικάρι ήταν ο Αριστίδης. Δεν ήθελε, δεν σήκωνε τέτοια πράγματα. Εκτός αυτού, αναζήτησα εκεί στον Πόντο και τις συγκεκριμένες τοποθεσίες στην ευρύτερη περιοχή της Ματσούκας, όπου πέρασε ο Αριστίδης. Εκτός από τα τρία μοναστήρια της Σουμελά, του Βαζελώνα και του Περιστερόντα που έχω επισκεφθεί, πήγα στη Λιβερά, στη Ματσούκα, του Φερμαλή, του Καρύ, εκεί που έγινε η απελευθέρωση του αδερφού του Χρήστου, τη Σκαλίδα, εκεί που έγινε ένας γάμος, όπως αναφέρει ο Κουρδίδης, και τη Στρίχα στο Λεφίδι. Η Στρίχα στο Λεφίδι ήταν 1,5 χιλιόμετρο λίγο παρακάτω από το σπίτι του Αριστίδη. Δηλαδή ο Αριστίδης όταν ήθελε να πάει στο βουνό, κατέβαινε από το σπίτι του, περνούσε τον κεντρικό δρόμο που πήγαινε για τη Ματσούκα, περνούσε το τριχάς του Λευθύρη, ανέβαινε το βουνό και πήγαινε πίσω Γαλλία και πιο πέρα στη Σάμα. Με τα πόδια φυσικά. Δεν μπορούσε να πάει μετά από τον δρόμο, γιατί του κουρφούρισαν και οι Τούρκοι. Η πρώτη φορά που πήγα στον Πόντο ήταν το 1997 με τον αείμνηστο κουμπάρο μου τον Πάπη τον Παρασίδη. Από τότε ξαναπήγα δύο φορές μόνος, μία με τη σύζυγό μου και μία ακόμη με τους συγγενείς Βασίλη Πολυχρονίδη, Αλκιβιάδη Τσιρακίδη και Αλέπο Πολυχρονίδη. Συνολικά όμως δεν θυμάμαι πώς πήγα. Έχω χάσει τον λογαριασμό. Τώρα έχω να πάω καμιά δεκαετία χρόνια. Όταν πήγα την πρώτη φορά εκεί στο χωριό, μαζεύτηκαν γύρω του γύρω μου πολύ και ρώτησα μήπως υπάρχει καμιά φωτογραφία του Αριστίδη. Ακόμα ψάχνω φωτογραφία. Μήπως υπάρχει καμιά φωτογραφία του φίλου του Αριστίδη, του Σαλί Χώσογλου, όπως είναι γραμμένο εδώ στο βιβλίο. Του φίλου του. Βγήκε ένας στην ηλικία μου περίπου και μου λέει είναι παππούς μου. Και με έβγαλε μια κορνίζα του παππού του. Τη φωτογράφησε την οποία θα τη δείτε εδώ. Με αυτός έχουμε γνωριστεί καλύτερα. Την επόμενη χρονιά
Μα τότε μου είπε ότι ο τάφος του είναι παρακάτω, εκεί στα μνήματα κάτω. Μα θέλεις να πάμε καμιά φορά. Και πήγαμε το. Είδαμε τον τάφο. Και όταν την επόμενη φορά ξαναπήγα, πήρα ένα λουλούδι για να κατέθεσαι έτσι εις μνήμη του και το, το κατέθεσα. Αυτός τον ουρανιτό, τον ουρανιτή, είχαμε γυρίσει σε όλο το χωριό. Και την επόμενη φορά που είχα πάει ξανά, με φιλοξένησε στο σπίτι του. Επίσης εκεί, από ένα ταξίδι που είχε κάνει ο Λάμπης, ο Μισαλίδης, κάποια στιγμή με λέει ο Λάμπης, εδώ είναι ο Λάμπης, με λέει, κάποιος μας είπε ότι βρήκανε το σπίτι του Αρεστίδη. Πήγα εγώ εκεί πέρα, την ίδια χρόνια πήγα και βρήκαμε το σπίτι. Πήγαμε ξανά την επόμενη φορά με τον Βασίλη, τον Αλέκο και τον Άλκη. Το σπίτι του σαν κάστρο, γιατί να σας πω. Ένα διόροφο, το κάτω-κάτω είναι το μαντρί, ας πούμε, και πάνω είναι τα δωμάτια. Περιτώ να σας πω, πάνω το ταβάνι ήταν με σκαλιστά ξύλα. Ξέρω όπως είναι αυτά έτσι. Πολύ ωραία. Το τζάκι ήταν, είχε δεξιά και αριστερά το τζάκι, είχε ένα μαρμάρινα πλάκες, που είδα ανάγλυφα κάποια λουλούδια. Με τον νουρετή τον εγγονό του Σαλίχ πήγαμε στο βάσος του. Πήγαμε στην κεντρική εκκλησία που τώρα δεν υπάρχει φυσικά εκεί που ήταν και μου έδειξε που ήταν η εκκλησία, μου έδειξε που ήταν και τα νεκροταφεία. Και πήγαμε και μαζί του κάποια στιγμή πήγαμε και στα παρεκκλήσια. Τα παρεκκλήσια τα οποία είναι όλα κρεμισμένα φυσικά και μέσα στο μέρος όπου ήταν το παρεκκλήσι είναι τώρα μεγάλα δέντρα. Στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου που ήταν στο Ρακάνι πάνω στο ψηλό μέρος του χωριού, εκεί έχει ένα δέντρο που ακόμα και τώρα βάζουν αναθέματα. Αναθέματα για το καλό, όπως και εσύ και εδώ στην Χριστιανή βάζουν κάποια αναθέματα για υγεία και αυτά, εκεί ακόμα βάζουν τέτοια αναθέματα. Εκτός από τον Ιωνοτήλ, με βοήθησαν κι άλλοι και μου είπαν πού είναι το Κωνσταντίνο. Το σπίτι είναι αυτό το σπίτι, μου λέει να σε δείξω, μου λέει κάποιος να σε δείξω το σπίτι του Κωνσταντίνου. Όταν ήρθα εδώ στην Ελλάδα την επόμενη χρονιά, ρωτάω ένα συγγενή μου, τον Στάχη τον Πετρίδη, λέω, θείο, λέω, εκεί, απέναντι από το σπίτι του δικό σας, του Πέτρου, ήταν ένα το σπίτι του Κωνσταντίνου, ποιά μου είναι εκεί. Με λέει, του Πεθερούσου, του Τσιρακίδη. Μετά θυμήθηκα ότι ήταν του Πεθερού του παππού, του λέγανε Κωνσταντίνου. Κάποιος άλλος μου λέει, Λάμπο Νέρα, εδώ είναι Λάμπο Νέρα. Το Λάμπο το σπίτι, το οποίο ήταν ακριβώς απέναντι από το σπίτι του που μένει τώρα ο Μουρατίνος. Και ξέρουμε ότι όταν ήρθε από την Ρωσία ο Αρεστίδης, πήγε κατευθείαν στις αδερφές του το σπίτι, του Λάμπο δηλαδή, και φώναξε τον φίλο του Σαλίχ για να δουν τι θα κάνουν. Τα γεγονότα τα γεγονότα στο βιβλίο επικεντρώνονται για τα έτη από 1914 έως το 1921, το 14 που ήθελα να τον στρατεύσω να πάει στο στρατό, μέχρι το 21, το Φεβρουάριο του 21, που το σκοτώσαμε. Τώρα θα επιτρέψω να σας πω ένα ποίημα που έγραψα, αν και δεν είμαι και ποιητής, έχω πολύ μικρές ικανότητες στιχοπλασίας. Θα με το επιτρέψετε να σας προφαγγείλω όσο μπορώ καλύτερα. Ποιον είναι το παλικάρ, θα αρχινώ και λέγω, πώς έζηνε, πώς απέθανε και εφτά είμαι και κλαίω.
Αρίστης στο όνομα Νεκουλήν και των Βουργενέτες, στο χωρίον Αθμικρό έντανε μαζουκέτες. Έναν ημέραν έρθανε στο σπίτι να τζανταρμάδες, θέλε να παίρνα τον σασχέρ, διώξαν παχτσίς παράδες. Αυτός εκρήθεν στο Ρασίν με δύο-τρία παιδεία κι όντας εντόγαν τα κονιακά, έψε τρανό φωτιά. Σύρα το σκουρού το πονό, σύρνε κι αν και κρούνε κι αμάν αμάν η τζανταρμά στο Κατσεβιζού κονιακά. Και πέρε την απόφαση μη στέξει βουργενή κι απάνε γόσα από ζενών της εσχαλίτας το Ρασίν. Το όνομα να τετράνεψε, οι Τούρκ πολλά εφπάρα, νουλίζε το να εφτάνει κι ας αυτόν κορτάρα. Λένε τον δεσπότη Λιβεράς και πέρα τον καβάζει και μετά τον αλλάσκεται και ελεύθερο ξενάζει. Εδώ πέρα για τον χαμπάρ κατήβασε ο Τζεμιζούκου, άφησε να βγάλει τα όπλα σου, χόρεψε με πασλίκ και λέει αυτός που εχωρεί και παίρνει την ό,τι ψή, αυτός θα παραμαντώνει εμένα, το και το που μου θα κρατεί. Εγώ αν θέλετε χορεύω σας με το όπλο μου και με την κάμα, γρυκάτε και με γάσκουμε, εγώ ξάει και το όπλο. Και ερχίνες είναι και με τζέ, την κάμα στην Καϊτένη, και σκάλωσεν αυτός αμάν την πύρου το χωρώνει. Την κάμα να τα σωθηκάρει, έσυρεν και εκράτνεν και εντούνεν όλους τους μάτς και τη διαβόλτς εχάνε. Και πέρνηξε στον ουρανό τη δίκοπο την κάμα, το θάμα εκατήβαινε σαν τούν το σώμα. Γιατί με βρέθανε και κά και τέρναν και θαυμάζαν, Έλληνες του όλοι μαζί έλεγαν με ένα στόμα. Έναν όρανο άνθρωπο, αν είναι για να ζει, κανείται μοναχό να τάει τα ρίστη τη ζωή. Πόλεμο ξανερχίνεσαι η τσαρική Ρωσία και ο αρίστης το καφαζρίκ εφέγγε τη δουλεία. Στη Ρούσια και στο Σοχόμ έφυγε για δουλεία, αλλά ο πίσω γλίγορα εκδόσε σαν παιδεία. Στα Χορζενόν και στη Σαντά ξανέφυγε και στάθε. Τρία χρόνια σαράσια με Τούρκς ελογρέφε. Στη Σάντα σκες σαράσια τι χριστιανούς ερίαζαν επτάνω ματ και αυτός ματής τι Τούρκς του λογαρίαζαν. Και πέρανα στο Χρύσανθον πολλά καλά θα πέρε. Και εσέβαν στην οργάνωση τη Πόντο Ελευθέρια. Όρκαν εδώκαν στο Χριστόν, στην Παναγίαν τάμαν, τα όπλα χαζίρνα έχανατα, στον πόλεμο εντάμα. Πώς έντονε και σκότωσαν το παλικάρα τότες, θα λέγωσα σαν τώρα δά οι τεμετέρων προδότες. Είναι ένας μικρός καλόγερος, καρατουσμανεμένος, τη μαχανά νερά έβεν περιχαρεμένος. Τον ανεξώνατε πίταξεν και να εφτάγει το χωνικόνι, μα αλχάνουν όντας έβρεναν τον και σφυναεύσαν τον. Και έρθε η ώρα μαύρεσα και από πεις κρούει το πόλι. Τι καλό ήρω ανεξών, τι εφιάλτη εγγόνι. Και σκότωσαν το παλικάρ απάν ψηλά σαράσια και πέραν τα αρματοσίας και έκρεψε να σαπτάσια. Επίκρισαν ουρανών, σκαλών να βρες σαν νύχτρα. Έναν κι άλλο παλικά, σιρωμένον την έχθρα. Είναι σαϊτέντς, μαύρος σαϊτέντς, συγχωριανήν κονέλη, έβρεν κλαδίν, σηκάβεα κάθεται απάν και λέει, αξέστε νούλοι γουργενέτ, σώνει τα ρίστη παιδεία, αδέρφια και όλοι τεϊνούν το επίκαν σαρασία. Τον Αριστίδη τον παλικά Ρωμαίοι τον επροδώσαν, αναχάπαρα και από πεις κρυφά τον εσκοτώσαν. Να λύσε εσένα γουργενή, εχάσες το παλικάρις, να λύει και εσένα σώνει να ελεί, και χάσες το στουλάρις. Ορφάνεψαν τα αδέρφια του, κλαίνε μυρολογούνε, ψολωνών το κακόν χαπέρ κι θέλει να πιστεύει. Ανάθεμά σε ανεψέ, πεσκότωσες εκείνον
που επέρενε σεν ασικατσάξ και θέρενε σεν φίλο. Ανάθεμα σε φόνια, δω επίκες ξάει ενούντσες, ατσάπα, φίλος σας είναι εσύ, γιώξαν πύλιος γούσης. Κλείνω με ένα 3% αυτό, 3%. Τρία χρόνια που ήσουν ακρόσου, τα χρόνια που ήσουν ακρόσου ήταν συγκομιανίνα εζίνα και σωρασίν και συντεπέν, εγώ την ψήμινα εκείνα. Εμένα και ορίκα λέμε. Είμαι και ευαγγελέτες. Η κάρδια μου που φεύγεται, το είναι ευαγγελέτες. Η ψήμε συγκομιανή και η κάρδια μου συντραπεζούνταν. Και εγώ αν τα συμβάγαινα, τα μάτωπα μου φωνούνταν. Να σας πω ότι στη Δήρα ήταν ο Γιώργος ο Χαραλαμπίδης. Και είναι, επειδή είναι οικογενειακή υπόθεση λίγο η παρουσίαση, είναι και ο γαμπρός του κυρίου Γιώργου. Θα ήθελα λίγο να παρεκκλίνω και θα ήθελα να καλέσω να μας πει δύο λόγια ο πάτερ Βασίλης Τουρφίδης, με τον οποίο πριν από 10 μέρες, 15 μέρες βρεθήκαμε κάτω στην Αθήνα και μαζί με τον πρόεδρο της Επισήμου Λέξης της Αγνοπίας, τον Κώστα τον Ιγνατίδη, και μιλήσαμε στην Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού. Παρουσιάσαμε και οι τρεις μας για λίγο τους συλλόγους μας, αλλά το κύριο θέμα των ομιλιών μας ήταν η γενοκτονία των Ελλήνων της Καθημάς Ανατολής και πιο συγκεκριμένα η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Και ο Πάτερ Βασίλειος, τώρα η Αθήνα Πόνια πώς λειτουργήσε, θα ήθελα να πω ότι ο Ανέσιο Παπαδόπουλος ήταν ο γείτονας και φίλος του παππού μου. Είμαστε γειτονιά με τον... Εγώ φυσικά δεν τον πρόλαβα τον δάσκαλο, αλλά ήταν... Έχω το βιβλίο του παππού μου που το χάρισε ο συγγραφέας, όπως βλέπω είναι το αγαπημένο βιβλίο του κυρίου Γιώργου. Και θα επανέλθω λίγο, ο Πάτερ Βασίλειος έκανε μια ομιλία που ήταν βιωματική. Μίλησε για τους ανθρώπους μέσα από τα βιώματα που άντλησε από τις πληροφορίες που πήρε από τους κατοίκους του χωριού του. Ο Κώστας ο Ιγνατίδης μίλησε για τα ιστορικά στοιχεία που περιέβαλαν τα γεγονότα εκείνης της εποχής. Και εγώ μίλησα, η ομιλία μου ήταν τεχνική και πιο πολύ έτσι στο νομικό κομμάτι, στο τεχνικό κομμάτι, το πολιτικό κομμάτι της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και των Ελλήνων της Καθημάς Ανατολής. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι γεγονότα άσχημα συνέβησαν και στην Ανατολική Θράκη, αλλά και σε όλο τα μήκη πλάτη της Μικράς Ασίας και της Καπαδοκίας. Και θα ήθελα τον Πάτερ Βασίλη να μας πει δύο λόγια. Λοιπόν, επειδή αυτούς εδώ τους τύπους των ανθρώπων τους αγαπάω πάρα πολύ, έχω επομένως δικαίωμα να σας μαλώσω. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, δεν θα επικαλείστε, απαγορεύεται να επικαλείστε με την έκφραση επίσημη ιστορία και τέτοιες άλλες παρόμοιες εκφράσεις, ό,τι αφορά τον Πόντο. Ο Πόντος, η ποντιακή ιστορία, η νεότερη, η παλιότερη, δεν ανήκει στην επίσημη ιστορία του ελληνικού κράτους. Τελεία και πάρα. Αποστόλη, είμαι θυμόμενος μαζί σου. Και με σένα γιο. Εντάξει, τους αγαπάω ιδιαίτερως, ε. Λοιπόν, από τη στιγμή που το επίσημο ελληνικό κράτος τότε, το 2022, 2024 κτλ. Έχουμε επίσημα διατάγματα του ελληνικού κράτους, τα οποία καταφέρονται εναντίον των μικρασιατών. Δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, απαγόρευση σε καϊξίδες και αυτούς που είχαν πλοιάρια κτλ. Να κουβαλάνε πρόσφυγες από τα μικρασιατικά παράλια προς τα νησιά και προς την ενδοχώρα την ελληνική. Και τους δείχνουν και διαμαντήρι.
Και του ζητούσαν και διαβατήριο. Άκουνε διαβατήριο για να έρθει ένας καταδιωγμένος χριστιανός Έλληνας από την Καπαδοκία, ας πούμε, ή από τα Καματέν, ή από τη Συνόδη, να έρθει με διαβατήριο στην Ελλάδα. Καλά, δε ανόητη. Το διαβατήριο πού θα τον κάνει. Υπήρχε λοιπόν τέτοια εχθρική διάθεση από το επίσημο ελληνικό κράτος σε αυτό το οποίο λέμε μικρασία και ειδικότερα εμάς τους βασκονέτα, πόνος. Λοιπόν, άρα με την επίσημη ελληνική κρατική ιστορία δεν έχουμε καμία σχέση, την ιστορία στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας θα τη μάθουμε εμείς. Δώσε εγώ τον Πάτερ Βασίλειο, πρέπει να ξέρετε ότι σήμερα υπάρχουν οι Έλληνες Λεβαντίνοι στην Αμερική, είχαν προλάβει, είχαν φύγει κατευθείαν στην Αμερική. Είναι ένας πολύ αρκετές χιλιάδες από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι ταξιδέψαν με οθωμανικά διαβατήρια. Όταν φτάσαν στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δηλώσανε στην εθνότητα Έλληνες, χριστιανοί. Αυτοί δεν υπήρξαν ποτέ ανταλλάξιμοι, ούτε έχουν αναγνωριστεί από το ελληνικό κράτος ως Έλληνες στην Ιθαγένεια. Ακόμα μέχρι σήμερα. Είναι πολλές χιλιάδες. Πάρα πολλές χιλιάδες. Δηλαδή, το ζήτημα των ανταλλάξιμων είναι ακόμα ανοιχτό. Δεν έχει κλείσει. Υπάρχουν πολλά κεφάλαια ανοιχτά, πολλά κεφάλαια που δεν έχουν εξερευνηθεί, δεν έχουν αναδειχθεί. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ακόμα μας πληγώνουν όσους εμείς, εμάς τους νεότερους, που η έρευνα έχει προχωρήσει πάρα πολύ και δόξα τω Θεώ έχουμε αρκετούς νέους ανθρώπους, αρκετούς νέους επιστήμονες που ασχολούνται συστηματικά. Έχουμε πλέον την έδρα από 200 σπουδών που γίνεται ένα πολύ σπουδαίο έργο. Μας έρχονται και συνέχεια συνεχώς, παρότι έχουν χαθεί οι πρώτες και δεύτερες γενιάς πρόσφυγες, έρχονται και συνεχώς καινούργιες πληροφορίες. Λοιπόν, μπορούμε να ανοίξουμε τον κύκλο των ερωτήσεων ή και κάποιος αν θέλει να πει δύο λόγια. Θέλει κάποιος, θα ήθελα να πω επίσης ότι δέστε, ο κύριος Γιώργος έγραψε αυτό το βιβλίο, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι εκτός από τον Γιώργο και τον Αποστόλη έχουμε και άλλους ανθρώπους, έτσι, αξιολόγους και πιο νεότερους. Ας πούμε σήμερα βρίσκεται εδώ πέρα ο Στράτος Βηρηγέννης, ο οποίος έχει γράψει ένα πολύ ωραίο λογοτέχνημα, είναι από την Παναγίτσα, που αφορά τη βιογραφία, βασίζεται στη βιογραφία του παππού του, τελευταίο γράμμα από το Πόντο. Έχουμε επίσης ένα πολύ δικό μας άνθρωπο, έναν άνθρωπο του συλλόγου μας, που έχει καταφέρει στο χωριό του, την ιδιαίτερη πατρίδα του, στην Άσσαλο, έχει κάνει καταπληκτική δουλειά στο επίπεδο της λαογραφίας του χωριού και είναι δάσκαλος στο πάτημα ο Κοσμάς ο Τσινάλης. Ήταν και ο δάσκαλός μας στο τμήμα εκμάθησης φωτιακής γλώσσας, ο οποίος ως δάσκαλος, ως παιδαγωγός έχει γράψει πάρα πολύ όμορφα παραμύθια στην φωτιακή γλώσσα. Και αυτό βλέπετε ότι υπάρχουν τα ερεθίσματα και υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν και δουλεύουν από καρδιάς και προχωράμε σε αυτό που θέλει να κάνει ο κάθε σύλλογος και καθένας από εμάς, δηλαδή να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανές. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, να κλείσουμε. Μια μικρή ενημέρωση θα κάνω εγώ. Την Κυριακή μας έρχεται στις 10 το βράδυ. Εάν μπορείτε να πιάσετε την μπέλα τηλεόραση, για μία ώρα θα γίνει ανάλυση της δεκαετίας 1912-1922, δηλαδή πώς φτάσαμε στη μεγάλη καταστροφή που υπέστη ο ελληνισμός σε όλη την ιστορία του. Πέρα τηλεόραση, Κυριακή, 10 το βράδυ. Λοιπόν, αγαπητοί παραβρισκόμενοι, σας σεβαστοί πατέρες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρεθήκατε σήμερα μαζί μας σε μια εκδήλωση του Συλλόγου Ποντίων Έδεσας. Πρέπει να ξέρετε ο Συλλόγος Ποντίων Έδεσας 54 χρόνια. Είναι στις επάρξεις και ελπίζουμε να συνεχίσει αυτό το έργο και οι επόμενοι από εμάς με την ίδια θέση και θέλουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.